με τη διάλυση της Βουλής των Ελλήνων και την προκήρυξη εκλογών, παραδίδω την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο ανέλαβα τον Ιανουάριο του 2015, έχοντας πλήρη επίγνωση της ύψης τιμής που μου έγινε. Επομιζόμενος τεράστιες ευθύνες έναντι των ενόπλων δυνάμεων της πολιτικής στρατηγικής ηγεσίας και κυρίως έναντι του ελληνικού λαού. Το γεγονός της ανάληψης των καθηγόντων ως υπουργός μου έδωσε τη δυνατότητα να βρεθώ δίπλα σε φιλότιμους και πολύτιμους συνεργάτες, ανεξαρτήτως θέσεως και βαθμού, αλλά και να ζήσω στο φιλόξενο περιβάλλον του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είχα την τιμή να ηγηθώ το καλύτερο ενόπλο δυνάμεων του κόσμου και της Συμμαχίας. Η κυβέρνηση, αλλά και εγώ προσωπικά, μαζί με τους συνεργάτες μου, από την πρώτη στιγμή αναλήψεως των καθηγόντων μας, καταδείξαμε πράκτως ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, την τήρηση των αρχών και των παραδόσεων. Με κύριο γνώμα την αποκριστάλλωση της διαφάνειας και την επέδοση της εθνικής ενότητας σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, χαράξαμε και ακολουθήσαμε με συνέπεια μια πολιτική ανοιχτών θυρών για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μια ειλικρινή πολιτική συνεργασίας με τις υπόλοιπες κυβερνητικές υπηρεσίες, μια ανοιχτή επικοινωνία με την κοινωνία και τους φορείς της. Αυτό το πετύχαμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μαζί με τους αναπληρωτές υπουργούς κ. Ηρακλή Ίσυχο, κ. Δημήτρη Βίτσα και τον υφυπουργό κ. Νίκο Τόσκα, καθώς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Μαζί προχωρήσαμε με τόλμη σε παρεμβάσεις και δομές, στοχευμένες και ουσιαστικές, που επεδίωκαν τη θωράξη του εθνικού μας αμυντικού συστήματος. Δουλεύαμε και διευθύναμε, σεβόμενοι πλήρους θεσμούς, τις παραδόσεις και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία και την αλυσίδα διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων. Παρά την πρωτοφανή ένταση δημοσιονομικής κρίσης, διαφυλάξαμε το αξιόμαχο και την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες διασφαλίζουν την εντατική ακεραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία, αλλά και προάγουν την αξία της χώρας μας ως το προπήδιο της πρώτης δυναμής της Ευρωπαϊκής Υπήρου έναντι της εξαπλώσεως του φονταμενταλισμού και των άλλων ασύμμετρων απειλών και κινδύνων που πηγάζουν από την αστάθεια και τις συγκρούσεις στον ευρωπαϊκό περίγυρο. Η αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους αποτελεί μήνυμα προς όλους. Μήνυμα τόσο προς τους συμμάχους και εταίρους μας, όσο και σε δυνητικούς αντιπάλους. Μήνυμα αξιοπιστίας, συνεργασίας, ειρήνης και σταθερότητας, αλλά και μήνυμα αποτροπής. Χάρη σε αυτή ακριβώς την αποφασιστικότητα, αποδείξαμε ότι η Ελλάς μπορεί να ανταποκριθεί στο στρατηγικό της ρόλο που η γεωγραφική της θέση, η ιστορία και ο πολιτισμό της επιτάσσουν. Πέραν όμως επιχειρησιακής του συνεισφοράς, οι ένοπλες δυνάμεις και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διαμέσου της ενεργετικής αμυντικής διπλωματίας, συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία ενός πνεύματος συνεργατικών δράσεων, διπλωματικών συγκλήσεων και ενεργειακών συμπράξεων με χώρες κλειδιά της περιοχής, όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος και άλλα δημοκρατικά κράτη της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη θητεία μου ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναδείχθηκε η Ελλάδα σε προνομιακό συνομιλητή και εταίρο με τα κράτη της περιοχής και σε αξιόπιστο άξονα προαγωγής και σταθερότητος στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Μεσογείου. Ετοιμάσαμε τον καθορισμό της ΑΟΣ από κοινού με την Αίγυπτο. Για μας, το μείζον ζητούμενο, βέβαια ήταν και είναι, η ασφάλεια του Έλληνα πολίτη και του ελληνικού έθνους. Και αναφέρομαι στο έθνος γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε τον κυπριακό ελληνισμό, στο οποίο την ασφάλεια είμαστε αμετάκλητα δεσμευμένοι. Το αίσθημα αυτό της ασφάλειας εμπεδόθηκε στην κοινωνία, μέσα από την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων, δίπλα στο δοκιμαζόμενο τις φυσικές καταστροφές και τη δυσμενή οικονομική συγκυρία στην πολίτη μας. Ειδικά αυτή η συνεισφορά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν ουσιαστικό στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως των ακριτικών πληθυσμών μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας. Και αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα χρονική περίοδο, όπου σημαντικές και κρίσιμες αλλαγές συντελούνται στον ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό χώρο μας, αλλά και στη χώρα μας, που δίνει μια σκληρή και πολύπλευρη μάχη για την επίτευξη της δημοσιονομικής ισορροπίας και σταθερότητας. Ενισχύσαμε με έντονη παρουσία και ασκήσεις την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Επισκεφθήκαμε μαζί με τη στρατιωτική ηγεσία φυλάκια, ρέτινες, ταξιδέψαμε και παραμείναμε σε πολεμικά πλοία. Μέσα από μια σειρά πρωτοβουλειών που αναπτύξαμε με τους εργάτες μου και τις τοπικές κοινωνίες, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
Πετύχαμε την επανασύσταση εξειδικευμένων τμήματων και υπηρεσιών, όπως η διακλαδική υπηρεσία εκτέλεση έργων ενόπλων δυνάμεων, θεοσμόμα, διευρύνοντας έτσι το κοινωνικό έργο και την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία του Ελληνοπολίτη. Κινήσει δισταμένη όλων των παραπάνω δράσεων, επιχειρησιακών, διπλωματικών και κοινωνικών. Δεν ήταν άλλη από τη βελτίωση, από τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων που από το εστέρημά του μας διαθέτει ο ελληνικός λαός. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξάρτηση των στρεβλώσεων και των παθογενειών του παρελθόντος που τόσο έπληξαν το χώρο της εθνικής άμυνας και ενισχύθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις με τρόπο στοχευμένο, διαφανή, ευέλικτο και ουσιαστικό. Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα γίνει καμιά μείωση προσωπικού, ιδιαίτερα όπως απαιτούσαν οι δανειστές υπαξιωματικών. Η μόνη μείωση η οποία έγινε προέρχεται από πώληση παλαιών υλικών των τριών όπλων με τη συμφωνία της στρατιωτικής ηγεσίας. Μέσα στο δύσκολο και ασταθέσιμο οικονομικό περιβάλλον, δρομολογήθηκε η προώθηση της εφαρμογής νέων λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων σε ενόπλες δυνάμεις και η υλοποίηση δράσεων που επιτυγχάνουν οικονομίες κλίματος στις προμήθειες υλικών και συστημάτων. Θεσμοθετήσαμε επίσης και λειτουργήσαμε τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου. Πετύχαμε να αρθούν οι σκιές του παρελθόντος δουλευές στον χώρο των εξοπλισμών και να σταλούν στη δικαιοσύνη 19 υποθέσεις προς διερεύνηση και καταλογισμού ευθυνών. Σε αυτό το σημείο, οφείλω να επισημάνω ότι στυλοβάτες και άοπλοι εργάτες στην προσπάθειά μου αυτή δεν ήταν άλλοι από το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, του οποίου την αφοσίωση, την τόλμη και την αυταπάρνηση βίωνα και τιμούσα καθημερινά με την συνεχή παρουσία μου στις δραστηριότητες και στις ασκήσεις σχηματισμών και μονάδων τους.